Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία Περιφερειάρχης Αττικής. Ο κύβος ερήφθη μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διεργασιών στο Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς, μετά το σάλο που προκλήθηκε με τον Γιώργο Πατούλη. Οριστικά υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά και την επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Άμυνας, θα είναι ο υποψήφιος με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας για την Περιφέρεια Αττικής. Η προσφορά του Γιώργου Πατούλη τόσο στο κόμμα όσο και στην αυτοδιοίκηση είναι σημαντική. Οι υποψήφοι του συνδυασμού του είναι αυτονόητο ότι θα συμπεριληφθούν στο νέο αυτό εγχείρημα με επικεφαλής τον Νίκο Χαρδαλιά. Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τον εκλεκτό για το χρήσμα στην Περιφέρεια Αττικής μετά το ζεϊμπέκικο του νυν Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στο Ζάπιο την ώρα που στη χώρα μένονταν πυρκαγιές. Ο κύριος Χαρδαλιάς είναι επιχειρησιακός άνθρωπος. Και τώρα και μετά στην περιφέρεια θα χρειαστεί να γίνουν επιχειρησιακά πράγματα. Το έδειξε από τον καιρό που ήταν αυτοδιοικητικός ως δήμαρχος και σε όλο αυτό το διάστημα. Χρειάζεται και για πριν τη μάχη αλλά και για μετά τη μάχη. Χτες το απόγευμα ο Νίκος Χαρδαλιάς πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και συναντήθηκε με τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο, κάτι που κλείδωσε την υποψηφιότητά του. Ο οποίος έχει αντιληφθεί. Χάνει το χρήσμα. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δώσει συμβολικά το μήνυμα. Δεν ανεχόμαστε αλαζονία και φυσικά. Μπράβο στον Περιφερειάρχη μας. Η συμπεριφορά του Γιώργου Πατούλη σε μια δύσκολη ημέρα για τη χώρα ήταν σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για το Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στο κυβερνητικό επιτελείο. Οι συμπεριφορές όλων των δημοσίων προσώπων πάντα κρίνονται 24 ώρες το 24 από τους συμπολίτες μας. Και ασφαλώς πρέπει όλοι όσοι έχουμε δημόσια αξιώματα να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην περιφορά μας. Από εκεί πέρα τις αποφάσεις λαμβάνει ο κ. Πρωθυπουργός. Για επικοινωνιακούς χειρισμούς του ζητήματος από την κυβέρνηση, καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία η αντιπολίτευση. Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκίνησε επιθεωρήσεις των στρατοπέδων της χώρας ως απάντηση στις εικόνες ντροπής που είδαμε. Και αυτές αναβάλλονται, καθώς από ό,τι φαίνεται προέχει το ισοκομματικό ντόμινο μετά το ζεϊμπέκικο του κυρίου Πατούλη. Τόση είναι η σημασία που δίνουν. Τους έδιωξε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποτελούν ακόμα οργανικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή ότι εκφράζουν και εξέφρασαν κατά έναν τρόπο μια λογική και μια νοοτροπία η οποία επικρατεί καλώς κακώς μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Άγνωστο παραμένει αν θα συνεχίσει την εκλογική κούρσα ο Γιώργος Πατούλης. Το παρασκήνιο της απόφασης του Πρωθυπουργού για την υποψηφιότητα Χαρδαλιά θα ξεδιπλώσουμε τώρα με τη βοήθεια της Ναντίν Χαρδαλιά. Ναντίν. Κατ' ουσίαν, Μάρκο, η απόφαση του Πρωθυπουργού για την άρση του γαλάζιου χρήσματος στον Γιώργο Πατούλη είχε ληφθεί από την πρώτη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για αυτό το περίφημο ζεμπέκικο εν μέσω εθνικού πένθους για τις ένοπλες δυνάμεις και αποτέλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την αφορμή ουσιαστικά για αυτό το πολιτικό διαζύγιο με τον νυν Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά όχι την αιτία, καθώς υπήρξαν και άλλα περιστατικά τα οποία είχαν προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς. Του Σαββατοκύριακου οι διεργασίες ήταν πάρα πολύ έντονες. Τα έχουμε μεταδώσει και μέσα από τη συχνότητα του Sky. Κατόπιν και της απόφασης του νυν Δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, να δώσει για δεύτερη φορά τη μάχη στον Δήμο, κλείδωσε κατ' ουσίαν οριστικά πια η επιλογή του Νίκου Χαρδαλιά, του σημερινού Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, για την υποψηφιότητα στην Περιφέρεια Αττικής με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί κρίνεται ως ένα πολύ κατάλληλο πρόσωπο, χαρακτηρίζεται από πάρα πολλούς ως στρατιώτες της παράταξης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι λένε ότι είναι επιχειρησιακός και εξαιρετικά εργατικός. Ένα γνήσιο αυτοδιοικητικό τέκνο μετά από 4 θητείες ουσιαστικά στο Δήμο Βύρωνα, αλλά και με γνώσεις της πολιτικής προστασίας που πάντα ήταν μπροστά στη μάχη και δεν κρύφτηκε ποτέ στα δύσκολα. Και μάλιστα θεωρείται από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει τη δυναμική να κερδίσει αυτή τη μάχη στην Περιφέρεια Αττικής, ακόμη και αν βρει απέναντί του ως αυτόνομο τον Γιώργο Πατούλη. Ναντίν, ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας σήμερα από την Κύπρο, θα βρεθεί το απόγευμα στη Λέσβο για να στηρίξει την υποψηφιότητα Στεφανή για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον εάν θα κάνει κάποια τοποθέτηση εκεί.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό ακριβώς και αυτό περιμένουμε και εμείς. Πιθανότατα θα έχουμε κάποιο πρώτο σχόλιο από τον Πρωθυπουργό, δεδομένου ότι έχουμε πια επισήμως την ανακοίνωση της στήριξης από τη Νέα Δημοκρατία του Νίκου Χαρδαλιά για την περιφέρεια Αττικής και με δεδομένο φυσικά ότι αύριο έχει προγραμματιστεί η συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει επισήμως ο ίδιος προσωπικά το χρήσμα στον κύριο Χαρδαλιά. Ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στα επόμενα βήματα του Γιώργου Πατούλη. Ναι, τα οποία είναι άγνωστα βέβαια, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι άγνωστο αν ο κύριος Πατούλης, με την δυναμική που έχει και το μηχανισμό που διαθέτει πια στην περιφέρεια Αττικής, θα επιδιώξει να κατέλθει υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα μηνύματα από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν εκπαιμφθεί προς τον ίδιο, αλλά και προς τα στελέχη του συνδυασμού του. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κύριος Πατούλης θα σεβαστεί την απόφαση της κυβερνώσας παράταξης και κάλεσε ουσιαστικά σε συστράτευση τα στελέχη του με τον νέο αυτό εγχείρημα υπό τον Νίκο Χαρδαλιά, χωρίς επίσης να σου πω να αποκλείσει το ενδεχόμενο διαγραφής του κυρίου Πατούλη από τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που επιλέξει να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής. Απέφυγε ουσιαστικά να απαντήσει κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη και για κάτι τέτοιο. Αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά. Σε ευχαριστώ θερμά, Ναντίν Χαρδαλιά.